στην περίπτωσή σου. Αλλά εσύ επειδή είσαι εγωίστρια, ρε παιδί μου, και δεν θες να βλέπουν οι άλλοι ότι κλαις, απλά ρουφάς. Σε έχω πιάσει εγώ και στο ραδιόφωνο που δουλεύω μαζί, ρουφούσες λιγάκι την πιτούλα κάποιες φορές. Όταν έβγαινε στα νεύρα, ναι. Ρουφούσες την πιτούλα, αλλά δεν δάκρυζες. Εκεί, εκεί. Ποτέ δεν θα δακρύσω προς τα σε κόσμο. Εννοεί η Αφροδίτη Γραμμένη. Ναι, παιδιά, που έτσι με έκανε και έκλαιγα πάρα πολύ. Τι είπε. Γιατί? Με έκανε και έκλαιγα. Από συγκίνηση. Όχι, από τα βρυσίδια. Από βρυσίδια! Ναι, Μάκη. Εγώ έβριζα. Τι είναι αυτή η επίθεση που δεχόμεθα σήμερα. Μία για τα τρίκαλα Κορινθίας και μία για το παρελθόν μας στο ραδιοφωνικό. Θα ξεχάσω κάποιες φορές που ερχόσουν με νεύρα και εγώ στα έκανα χειρότερα τα νεύρα. Βέβαια. Γιατί μου ερχόσουν άπαυτοι και μαγειάριστοι του πρωί στο ραδιόφωνο. Κάναμε εκπομπή, παιδιά. Ο ένας κοιτούσε από εκεί. Ευτυχώς δεν είχαμε κάμερες. Και ο άλλος κοιτούσε από την άλλη. Και μιλούσαμε έτσι, πλάτη-πλάτη. Και βγάζατε εκπομπή, έτσι. Δεν βγάζατε την εκπομπή και τα νούμερα το δείχνουν. Άστα σε πτωμιλίσκη για το ραδιόφωνο. Η αλήθεια ήταν ότι είναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι άλλο έχουμε, Νανάκα? Έχουμε respect, έχουμε σχολιαστικό, τι θέλετε.